Ένα χρόνια πολλά και προηγουμένα, βοήθειά μας ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος. Με τις ευχές σας, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Σύμης, Τύλου, Χάρκης και Καστελορίζου, αγαπητέ Χριστό αδελφέ, κύριε κύριε Χρυσόστομε, να μας προστατεύει η χάρη του Αγίου Θεού μας και η μεσητεία του Εναγής Πατρός ημών Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως. Σας υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, παρόλο που δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη υποδεχόμαστε, γιατί εμείς δεν αισθανοηθήκαμε ποτέ ότι φύγατε από εδώ. Σας θεωρούμε πάντα αδελφό μας και θεωρούμε πάντα ότι βρίσκεστε εδώ και προσευχητικά και με την καρδιά σας. Και έτσι δεν ξέρω αν είναι σωστό να λέμε πως σας υποδεχόμαστε, γιατί θα αναιρέσουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να σας θεωρούμε συνεχώς παρόντα. Πάντως είναι όμορφο να σας βλέπουμε σωματικά, θέλουμε να μας έρχεστε συχνά και χαιρόμαστε που είσαστε σήμερα εδώ, σε αυτό το ναό που είναι δικό σας δημιούργημα, δικό σας αφιέρωμα, στη μνήμη των γονέων και των αδελφών σας, αλλά και η υπερηγία των δικών σας ανθρώπων, αλλά και των κατοίκων της ΚΟ, των πατριωτών σας, όλων δηλαδή εμά, όλων μας που βρισκόμαστε εδώ, αλλά και του ποιμνίου σας που βρίσκεται στα νησάκια, τα ευλογημένα, τη Σύμη, την Τύλο, τη Χάρκη και τον Καστελόριζο. Και σας ευχαριστούμε με την ευκαιρία αυτή κάθε φορά και σας ευχαριστούμε είτε είστε παρόν σωματικά ή ότι όταν δεν είσαστε επίσης σας ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο δώρο, το βαπτιστήριο, τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο κοσμεί την Ιερά Μητρόπολη και Νησίρου, το οποίο θεραπεύει τις ανάγκες για τον βαπτισμό των ενηλίκων και αυτό είναι μια μεγάλη ομορφιά και μια μεγάλη χαρά και μια δυνατότητα να σας θυμόμαστε συνεχώς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι και πολλάκις. Ευχόμαστε να είστε δυνατός, ιερός, χαρούμενος πάντοτε, να ευλογείτε και να αγιάζετε την Ιερά σας Μητρόπολη, αλλά και εμάς επί του μακρόθεν. Ως ευ παρέστητε, λοιπόν, Άγιε Αδελφέ. Ευχαριστώ σε οδριότητε επιμενάρχα και αγαπητέ Χριστό Αδελφέ της Ιεράς Μητροπόλης Στάφτης, κύριε κύριε Ναθαναήλ. Φαίνεται πως εκών ή άκων επροφητεύσατε πέρυσι, ότι κατέτους θα βρίσκομαι εδώ και πέρυσι δεν ήμουν βέβαιος για το αποτέλεσμα της προφητείας σας, αλλά διότι έχουμε δρομολογήσει διαδικασίες για να ανοιγύρουμε και στη Σύμη ναό επωνόματι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου της Ανακομιδής των Λειψάνων, με βαπτιστήριο εν αυτό, αλλά φαίνεται πως οι δοκιμασίες των διαδικασιών δεν ακολουθούν μόνο την Ιερά Μητρόπολη Κο και Νησίρου, αλλά και την Ιερά Μητρόπολη Σύμη, Στήλου, Χάλθης και Καστελορίζου, διότι αυτές οι δυσκολίες και τα γρανάζια της γραφειοκρατίας μας κρατούν καθυλωμένους και βρισκόμαστε ακόμα εν αναμονή της εκδόσης της αδείας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, έχω αυτή τη χαρά και την ευλογία να βρίσκομαι ανάμεσά σας, να βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτό το Ιερό Βαπτιστήριο που με πολύ χαρά πριν από 11 χρόνια εγγενιάσατε Σεβασμιότατε και είναι σαν να μην πέρασε μία ημέρα από εκείνη την ευλογημένη ημέρα των εγγενείων όπου όλες οι παρόντες εν σώματι και εν πνεύματι συμμετείχαμε σε αυτή την πνευματική παντεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Κο και Νησίρου και στα πρώτα εγγένεια που κάνατε εσείς ως αρχιερεύς αλλά και ως ποιμενάρχες της Ιεράς Μητροπόλεως Κο και Νησίρου. Έτσι λοιπόν για άλλη μια φορά βρισκόμενος σήμερα ανάμεσά σας και εδώ σε αυτόν τον τόπο ο οποίος χτίστηκε πράγματι με πολύ αγάπη, με μεγάλη προθυμία, με μεγάλη επιθυμία και με ταχύτατες διαδικασίες εις μνήμη των αημνήστων πλέον γονέων, αδερφών, φίλων και συγγενών για να μας θυμίζει πάντοτε ότι η αγάπη βρίσκεται στην ψυχή του ανθρώπου και στη σκέψη του και όταν υπάρχει στη σκέψη και στο μυαλό του ανθρώπου η αγάπη δεν αφήνει τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από τον συνάνθρωπό του. Έτσι λοιπόν με την ευκαιρία της εορτής της Ανακομιδής και μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου μία φράση χαρακτηριστική που άκουσα στο δοξαστικό
σε αυτή την πανέμορφη ακολουθία, στο δοξαστικό των αποστήγων λέει και περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο της σημερινής αυτής εορτής, «Ουκ έδισε Χρυσόστομε, καταλήψαντα την βασιλίδα, παρικίν εν κομάνης». Δεν επιτρέπεται, δεν έπρεπε, Χρυσόστομε, να μείνεις παρικών ως εξόριστος στα κόμματα της Μικράς Ασίας, αλλά έπρεπε να επιστρέψεις στην βασιλίδα των πόλεων, από εκεί που εξορίστηκες, από εκεί που ήταν ο τόπος σου, από εκεί που ήταν ο θρόνος σου. Έτσι λοιπόν, αυτό το γεγονός η Εκκλησία μας εορτάζει για να τιμήσει ξανά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος είναι ένας μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας, είναι ιεραρχών Ικαλονή και τον πατέρο Κλέος, ένας μεγάλος οικουμενικός διδάσκαλος, ο οποίος έζησε τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, και επίμανε την Εκκλησία του Θεού επί μακρά σειράν ετών, αλλά με όπους, με μόχθους, αλλά και με εξορίες και διωγμούς. Και αξιώθηκε από τον Άγιο Θεό να αφήσει την τελευταία του πνοή στην εξορία, για να θυμίσει πάντοτε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον δρόμο του Θεού είναι υποχρεωμένος να υποστεί ότι και ο Κύριος ημών διδάσκαλος Ιησούς Χριστός στη ζωή του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπέστη τις θλίψεις, τους διωγμούς και τις εξορίες σιωπών και παρακαλώ τον Άγιον Θεό να του δίνει δύναμη και υπομονή και καρτερία στους πειρασμούς και σε αυτές τις θλίψεις. Ο απαντιοτρόπος προνοεί για τον κάθε άνθρωπο και για την Εκκλησία του και για τον καθένα μας, είχε την δική του πρόνοια για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ώστε και μετά από 30 χρόνια να διδαχθούν οι επόμενες γενναίες ότι η αγιότητα δεν είναι ένα εποχιακό φαινόμενο, αλλά είναι ένα διαχρονικό, το οποίο συνοδεύει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε διαρκή κοινωνία με τον Άγιο Θεό. Και η αγιότητα είναι κάτι το οποίο δεν μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου, με το πέρασμα των εποχών και των καιρικών συνθήκων, αλλά είναι κάτι το οποίο παραμένει, διότι είναι η αλήθεια, είναι το πολύτιμο εκείνο διαμάντι που απορρέει από τον Άγιο ημών Θεών, και ο Άγιος ημών Θεός το δίνει στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για να αποκομίσουν από εκείνον την αγιότητα και την χάρη του. Γιορτάζουμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος βρίσκεται με την χάρη του Θεού και με τις προσπάθειες της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, ο οποίος κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε να επανέλθουν τα τίμια λείψανα και των τριών μεγάλων αυτών ιεραρχών, δύο εξ αυτών είναι προκάτοχοί του, και να βρίσκονται και να διαφυλάσσονται ως πολύτιμοι θησαυροί στον Πατριαρχικό Ναό. Έρχομαι, όπως γνωρίζετε, από την Βασιλίδα των Πόλεων, σας μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, ο οποίος με πολύ χαρά σας περιμένει τον προσεχή Μάρτιο, για να ξεκινήσετε κι εσείς την θητεία σας, τη νέα θητεία, στην Ιερά Σύνοδο, και θα έχω κι εγώ την χαρά για δεύτερη φορά να συνυπάρξουμε για ένα εξάμηνο ως συνοδική πάρευρη, συμμέλη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Σας μεταφέρω λοιπόν την αγάπη του και την προσευχή του για σας και για το ποιμνιό σας, και ο Παναγιώτατος θεωρεί όλη την Εκκλησία μας ποιμνιό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και έτσι είναι. Σε αυτή την σύνοδο που προηγήθηκε αυτές τις ημέρες, όπως ήταν φυσικό, ετέθηκε το θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας, και ιδιαίτερα την ελλαδική κοινωνία, για τα νομοθετήματα τα οποία προορίζονται και προχωρούν για να νομοθετηθούν, και η Εκκλησία ασφαλώς πάντοτε είναι έτοιμη για να καταθέσει την άποψή της, δεν είναι αρμόδια για να νομοθετήσει, αλλά ως Εκκλησία, ως θεσμός και ως μέλη της κοινωνίας έχουμε άποψη, και την άποψη αυτή πρέπει να την επαναδιατυπώνουμε ως άκρης χρειάζεται, και η Εκκλησία πολλές φορές εκλήθη. Και εκλήθη και μάλιστα το 2016 με την ευκαιρία της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη, στο Πολυπάρι της Κρήτης, και εκεί η Εκκλησία διατύπωσε ξανά και επαναδιατύπωσε το δόγμα της όσον αφορά την οικογένεια, τον γάμο, το μυστήριο και όλη τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας αφορμή και από τα γεγονότα, αλλά και από αυτά τα οποία συμβαίνουν, η Ιερά Σύνοδος υπό την Προεδρία και την Καθοδήγηση και την Πρωτοβουλία του Πατριάρχου μας,
όπως τα είδατε, έβγαλε το ανακοινωθέν, το οποίο τι λέγει, αυτό που πάντοτε λέγει η Εκκλησία μας, την αιώνια αλήθεια, την ερμηνεία του Ιερού Ευαγγελίου, της Ιεράς Παραδόσεώς μας. Δεν είχε να πει κάτι νεότερο η Εκκλησία, αλλά πάντοτε ο Λόγος του Θεού είναι νέος, είναι επίκαιρος, γιατί είναι αψευδής ο Λόγος του Θεού. Οι άνθρωποι πολλές φορές μας ζητάνε, το γνωρίζετε πολύ καλά, εσείς τι λέτε, μα έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει η Ιερά μας Παράδοση και από αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Παναγιώτατος λέει ότι δια των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου και των νέων χωρών και της Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ασκεί διοίκηση στον ελλαδικό χώρο. Έτσι λοιπόν είναι υποχρεωμένο να καθοδηγήσει και το ποιμνιό του εις νομάς Σωτηρίους, να δώσει απαντήσεις, να δώσει την μαρτυρία του, μία μαρτυρία αιώνων, την οποία συνεχώς καταθέτει δια της υπομονής, της επιμονής, της προσπάθειας και της εγκαρτερήσεως στους πειρασμούς και στις προκλήσεις των εποχών, αλλά και γενικότερα των συνθηκών αυτών. Έτσι λοιπόν, ο Σάκης καλούμεθα από το ποίμνιο και από τους χριστιανούς μας, οι οποίοι όχι απαραίτητα κακοπροαίρετα, υπάρχουν και αυτές βέβαια περιπτώσεις, όπως γνωρίζουμε, αλλά καλοπροαίρετα και με ιδιαίτερη ανησυχία μας καλεί και μας ζητάει να πούμε την άποψή μας και να καταθέσουμε ώστε να προτρέψουμε και τους ανθρώπους και να επιλέξουν τι θα ακολουθήσουν. Άλλωστε αυτό συμβαίνει στην Εκκλησία και αυτό συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, έχει κτιστεί κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Έχει το μεγάλο αυτό χάρισμα του αυτοξουσίου και της ελευθερίας, της επιλογής των επιλογών του. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε, εμείς προτρέπουμε, εμείς μεταδίδουμε και μεταφέρουμε το μήνυμα του Θεού δια του Ιερού Ευαγγελίου και της Ιεράς Παραδόσεως και ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να ζήσει, αλλά πολλές φορές κάνουμε το λάθος όλοι μας να κάνουμε επιλογές και να διαχειριζόμαστε τον Λόγο του Θεού και τους Ιερούς Κανόνες ανάλογα με τι μας εξυπηρετεί. Αυτό ασφαλώς πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, ότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει επιλογές, δεν μπορούμε να κάνουμε διαλογή σε τι μπορούμε και τι μας εξυπηρετεί, αλλά ο Λόγος του Θεού αγκαλιάζει την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα, ο κάθε άνθρωπος πρέπει εν ταπεινώσει να προσέλθει στην χάρη του Θεού και εν ταπεινώσει να ακολουθήσει και εν μετανοία το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι η Εκκλησία κλειδονίζεται. Πώς συμβαίνει? Επί μακράσιραν αιώνων. Διότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Είναι το σώμα του Χριστού. Είναι θεοίδρυτος οργανισμός. Έχει κεφαλή τον Χριστό και το σώμα του, τα μέλη μας της Εκκλησίας, οι οποίοι πορευόμαστε, αντιμετωπίζουμε τα κύματα, τα οποία μπορεί να είναι και τεράστια, αλλά ο πλοηγός είναι ο Χριστός. Και ο πλοηγός ξέρει να καθοδηγεί το σκάφος της Εκκλησίας εις νομάς Σωτηρίου. Με αυτές τις λίγες σκέψεις και με τη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας, σας μεταφέρω τη χαρά και την ευλογία της παρουσίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στην Κωνσταντινούπολη, που είναι πλέον η καθέδρα του και έχει επαναπατριστούν τα Άγια Λειψανά του, αλλά και εμείς έχουμε εδώ την ευλογία να έχουμε τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Γι' αυτό και μακαρίζομαι τον πατέρα Δαβίδ για άλλη μια φορά και την αγάπη του, αιωνία του η μνήμη, που είχε αυτή την αγάπη να μας δώσει τη μάχη του Ιερού Λειψάνου για να υπάρχει εδώ στο Ιερό Βαπτιστήριο και να είναι μια ζωντανή μαρτυρία της παρουσίας του Αγίου και ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Κόπου και Νησίου. Διευχών σας. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που μου δίνετε αυτή τη χαρά και αυτή την ευλογία να βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο. Και η παρουσία και μόνο είναι ένα μνημόσυνο αιώνιο για τον Βασίλη, την Χρυσαυγή, τον Δημοσθένη, την Ελένη, την Άννα, τη Φιλιά και τον Νικόλα. Θέλω να τους αναπάμε και εδώ είσαστε αιώνια τους μνήμη. Κυρία μου, εσείς δεν είστε επισκέπτης να το δείτε. Ιεράς, το λέει αυτό και το κάνει. Να είστε καλά. Η Υγεία Τριάδη διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Πολλά τα έτσι. Πολλά τα έτσι. Χρόνια πολλά και καλά.
Κάναμε φωνή.